Έντονος παραμένει ο προβληματισμός φορέων και αγροτών για τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου, αφού τα πρώτα στοιχεία αναφορικά με την πιθανότητα δακοπροσβολής μοιάζει να είναι ανησυχητικά σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Δειγματοληψίες γίνονται Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από εμάς. Φυσικά παρακολουθούμε τις πιο πρώιμες περιοχές για ανοίγματα. Για την ώρα έχουμε δακοσυλλήψεις σε περιοχές από την αρχή του προγράμματος που συνεχίζουν αυτές τις περιοχές να έχουν, άλλες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άποψη συλλήψεων. Οι ψεκασμοί και η απαραίτητη διαδικασία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Νομού Μεσσηνίας, ωστόσο, συνεχίζεται με την αισιοδοξία για τη συνέχεια συγκρατημένη, γεγονός που θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την πορεία των καιρικών συνθήκων. Σε κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα οι πιο πρώιμες, έχουν δηλαδή συλλήψεις, επιμένουν να έχουν συλλήψεις, έγινε και το δεύτερο χέρι και θα γίνει και σε κάποιες άλλες. Για να ολοκληρώσουμε το χέρι, να ξεκινήσουμε το δεύτερο, υπάρχουν τα φάρμακα, θα έρθουν και άλλα φάρμακα στην πορεία. Θέλει παρακολούθηση συνεχή και από εμάς και από τους παραγωγούς. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι καλό είναι να επισημαίνονται προβλήματα που παρατηρούνται. Εκτίμηση δεν μπορείς να κάνεις, είναι νωρίς ακόμα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι μια χρονιά όπως την περσινή. Υπάρχει δάκος. Και δυνητικά θα υπάρχει και πρόβλημα σε κάποιες περιοχές. Να παρακολουθούν τα κτήματά τους. Και επίσης να παρακολουθούν και τους ψεκασμούς, γιατί κάτι αυτός που μπορεί να δει άμεσα αν ψεκάστηκε ένα χωράφι είναι ο ίδιος ο παραγωγός. Να παρακολουθούν δηλαδή όσο μπορούν τη διαδικασία των ψεκασμών, όχι κατά τη διαδικασία, αλλά μπορούν να περάσουν την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη από το κτήμα τους, να δουν αν έχει γίνει δουλειά όπως πρέπει.